Συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού. Τον Ευεργετινό, τον τρίτο τόμο και την 26η υπόθεση θα δούμε σήμερα. Πρέπει την αρετή να την ασκεί ο άνθρωπος κρυφά, χωρίς επιδείξεις ή καυχησιολογίας. Είναι ο τίτλος. Και συνεχίζει. Τι είναι η καινοδοξία και παρέσκεια. Από πού γεννάται η καινοδοξία, ποια κακά επιφέρει και πώς πολεμείται. Είναι ένα θέμα πάντοτε επίκαιρο, θέματα που σχετίζονται με τα πάθη και μάλιστα με τα κορυφαία πάθη, όπως είναι η φιλοδοξία, η ανθρωπαρέσκεια, η καινοδοξία αλλιώς. Ο Κύριος μας αξίωσε να δούμε την ανατολή της νέας κοσμικής χρονιάς, γιατί η εκκλησιαστική χρονιά έχει αρχίσει από την 1η Σεπτεμβρίου, όπως γνωρίζετε. Και είναι επίκαιρο το θέμα μας, διότι κανείς μέσα σε αυτό το στάδιο, το χρονικό που θα μας δώσει ο Θεός, τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μας, καλούμαστε να εργαστούμε την αρετή. Αλλά πώς κανείς εργάζεται την αρετή, αυτό μας το διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες, πώς ασκούμε τις διάφορες αρετές έτσι ώστε να έχουμε και τον ανάλογο μισθό. Μεγάλος κλέπτης είναι η ανθρωπαρέσκεια και η καινοδοξία. Μπορεί κανείς να εργάζεται πολύ και να κοπιάζει πολύ, αλλά να μην πάρει κανένα μισθό, εάν δεν κάνει το καλό με καλό τρόπο. Το καλόν, ου καλόν, εάν μη καλός γέννηται, μας λένε οι Άγιοι Πατέρες. Το καλό δεν γίνει καλό, εάν δεν γίνει με καλό τρόπο. Εάν κανείς κάνει το καλό για να αρέσει στους ανθρώπους, για να εισπράττει τα μπράβο και τιμά τη δόξα, τότε δεν έχει να πάρει μισθό από τον Θεό. Γι' αυτό λέει εδώ η υπόθεση αυτή, ότι πρέπει εγκρυπτώ, ότι δει εγκρυπτώ την αρετή με τη έννοια και μη φανητιάν. Φανητιάν θα πει να μην επιδεικνύεις το έργο της αρετής σου ή καυχάστε. Να μην λοιπόν κάνεις την αρετή με επιδείξεις ή καυχησιολογίες. Θα μας πει ακόμα για την καινοδοξία και την ανθρωπαρέσκεια και πώς γεννιέται, από πού γεννιέται η καινοδοξία και ποια κακά επιφέρει και πώς αναιρείται, τι να εργάζεται και πώς αναιρείται, πώς φωνεύεται. Και πρώτα θα δούμε στον βίο της Αγίας Συγκλητικής. Η Αγία μας Συγκλητική έχει υπέροχες διδασκαλίες. «Διδάσκουσα τα συγκεντρωθήσας πλησίων της μοναχάς», έλεγε. «Πραγματικώς, αδελφέ μου, θα είχαμε να αξιωθεί πολλών και μεγάλων πνευματικών αγαθών, εάν κατά την αναζήτηση του γνησίου νομίσματος, της εφαρμογής δηλαδή των εντολών, κατορθώναμε να υπομένουμε τόσους κόπους, όσους υφίστανται ανιαρούς και ματαίους αυτοί που κυνηγούν την ματαιότητα του κόσμου». Αν κοπιάζαμε κατά αναλογία των κοσμικών, θα είχαμε πάρα πολύ μεγάλα πνευματικά αγαθά. Εμείς κοπιάζουμε για τα ουράνια αγαθά, τα αιώνια, τα αμετάβλητα, τα ασύλλητα που κανένας κλέπτης δεν τα αφαιρεί, δεν μπορεί να μας τα αφαιρέσει. Αλλά μπορεί όμως να μην τα αποκτήσουμε εάν κάνουμε το καλό από καινοδοξία. Αν εργαστούμε φιλότιμα, όπως φιλότιμα εργάζονται για τη ματαιότητα οι κοσμικοί άνθρωποι, αν εμείς λέει εργαστούμε φιλότιμα αναζητώντας το γνήσιο νόμισμα, ζητούνται στο δόκιμο αργύριο των εντολών,
την τήρηση των εντολών, αναζητώντας το γνήσιο νόμισμα, δηλαδή την εφαρμογή των εντολών, κατορθώνουμε να υπομένουμε τόσους κόπους όσους υπομένουν και αυτοί που εργάζονται τα μάτια. Εάν εργαστούμε έτσι, λοιπόν, θα έχουμε να απολαύσουμε πάρα πολύ μεγάλα πνευματικά αγαθά. Η κυνηγή της κοσμικής ματαιότητας υπομένουν ναυάγια, αντιμετωπίζουν πολλές δοκιμασίες, περιπίπτουν σε ληστές, για να μην μακρηγορούμε, ανέχονται αναρρύθμιτες δυσκολίες για να πετύχουν το σκοπό τους. Πολλές φορές, δε, ενώ κερδίζουν αρκετά, ονομάζουν εν τούτης τους εαυτούς τους πένιτας και αποκρύπτουν τα κέρδη τους για να μην προκαλέσουν το φθόνο των κακοποιών ανθρώπων. Και ακούς έτσι εμπόρους, επιχειρηματίες, να σου λένε «Δεν πάω και τόσο καλά», κρύβουν τα κέρδη τους και εμφανίζονται ως πτωχοί και μετέρχονται και τρόπους για να κάνουν και τους άλλους να νομίζουν ότι δεν έχουν πολλά, ότι δεν είναι πλούσιοι, ότι δεν έχουν άφθονα τα χρήματα. Κάνουν πως δυσκολεύονται κλπ. Και αυτό για να γλιτώσουν τον φθόνο, τη ζήλια των κακοποιών ανθρώπων και την εκμετάλλευση πολλές φορές από αυτούς. Αυτά τα κάνουν οι κοσμικοί άνθρωποι και συνάμα πέφτουν σε μύριους κόπους και δοκιμασίες για να αυξήσουν τον πλούτο τους. Δεν λογαριάζουν ληστές, ξενύχτια, στερήσεις ακόμα προσωπικές, προκειμένου να αυξήσουν αυτά που έχουν, την περιουσία τους. Εμείς όμως, λέει η Αγία Συγκλητική, οι οποίες επιδιώκουμε όχι μόνο την επίγεια ματαιότητα, επιδιώκουμε όχι την επίγεια ματαιότητα, αλλά την ουράνια, την επουράνια δόξα και αιωνιότητα, δεν τολμούμε να εκτεθούμε στους πιο ασήμαντους κινδύνους για να καρποθούμε το πραγματικό κέρδος. Εάν δεν τύχει κάποτε και κουραστούμε λίγο και πραγματοποιήσουμε κάποια μικρή αρετή, αμέσως φουσκώνουμε από κοινοδοξία και το μικρό εκείνο αγαθό το μεγαλοποιούμε μπροστά στους ανθρώπους, ώστε με την άθλια αυτή επίδειξη αμέσως το διασκορπίζουμε και το καταστρέφουμε. Στο Άγιον Όρος υπάρχει το λόγιο «η πολύτιμος υγεία μας», να φροντίζουμε την πολύτιμη υγεία μας. Έτσι δηλαδή δηλιάζουμε και δεν μπαίνουμε σε κόπους και κινδύνους που μπορεί να μας κάνουν ίσως και λίγο να ασθενήσουμε, να αρρωστήσουμε, να κουραστούμε, να κινδυνέψει λίγο η υγεία μας, προκειμένου να εργαστούμε την αρετή. Έτσι είναι ο άνθρωπος δηλώς φύλαυτος, όταν μάλιστα πρόκειται να αγωνιστεί για πνευματικά αγαθά. Όταν όμως πρόκειται να αγωνιστεί για επίγεια, για υλικά αγαθά, για πρόσκαιρα, τότε αποδεικνύεται πολύ φιλόπονος, πολύ έτσι φιλότιμος και δεν διστάζει να πέσει σε μεγάλους κινδύνους προκειμένου να εξασφαλίσει κάποια υλικά αγαθά. Δεν πρέπει να το παθαίνουμε αυτό, να δηλιάζουμε, να κοπιάσουμε και να κινδυνεύσουμε έστω και λίγο για χάρη της αρετής. Και όταν καταφέρουμε κάτι, πάλι λέει η Αγία Συγκλητική, πέφτουμε στην καινοδοξία, στην επίδειξη συνήθως, οπότε σκορπίζουμε και αυτό το λίγο που συγκεντρώσαμε. Ακόμα και σε άλλο σημείο υστερούμε από τους κοσμικούς. Ενώ οι κοσμικοί, κι αν ακόμα κερδίσουν πολλά, εν τούτης επιθυμούν ακόμα περισσότερα να αποκτήσουν, αρκούμαστε στις ασήμαντες εκείνες επιτυχίες, τις οποίες μάλιστα διωγγώνουμε, ώστε να φανούν μεγάλες. Και δεν προθυμοποιούμεθα να κοπιάσουμε για να κατορθώσουμε ακόμα μεγαλύτερη.
Και ακούς κάποιους να λένε φτάνει, μέχρι εκεί μπορώ, παραπάνω δεν μπορώ. Ενώ μπορούν και παραπάνω και πρέπει να προσπαθήσουν. Και εμείς πρέπει να προσπαθούμε συνεχώς να ανεβαίνουμε, γιατί όταν κανείς δεν ανεβαίνει, αρχίζει να κατεβαίνει. Δεν μπορεί να παραμείνει σταθερός σε ένα σημείο ο άνθρωπος, ή θα ανεβαίνει ή θα κατεβαίνει. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, η πνευματική ζωή μοιάζει με έναν άνθρωπο που περπατεί μέσα σε ένα ποτάμι. Το ποτάμι πάντοτε κατεβαίνει από πάνω, πηγαίνει προς τα κάτω και καταλήγει στο μηδέν, στη θάλασσα. Έτσι, ο άνθρωπος ανεβαίνοντας το ποτάμι έχει την πίεση του νερού που τον σπρώχνει προς τα πίσω. Εάν σταματήσει να ανεβαίνει, θα αρχίσει να παρασύρεται από το ρεύμα και να κατεβαίνει. Αν λοιπόν δεν κάνουμε το καλό, θα κάνουμε το κακό. Εάν δεν κάνουμε καλούς λογισμούς, εάν δεν προσευχόμαστε, θα κάνουμε κακούς λογισμούς. Θα κάνουμε αμαρτίες. Δεν μπορεί να πει κανείς δεν θα κάνω τίποτα. Αν δεν κάνεις το καλό, θα κάνεις το κακό. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Προφήτης Δαβίδ, έκλεινον από κακού και επίησον αγαθών. Φύγε από το κακό και κάνε το αντίθετο καλό. Δεν αρκεί απλώς να σταματήσεις να κάνεις το κακό. Δεν θα μπορέσεις να το σταματήσεις αν δεν κάνεις το αντίθετο καλό. Εάν δεν είσαι αποφασισμένος να κοπιάζεις έτη και έτη για να επιτύχεις όλο και μεγαλύτερες αρετές. Πρέπει λοιπόν πάντοτε, κατά τον Θείον Παύλον, λέει για μας συγκλητική, να προοδεύουμε προς τα εμπρός, τις έμπροσθεν επεκτηνόμενος, λέγει στην προς Φιλιππησίους, και να νοσταλγούμε τα υψηλότερα, να καταβάλουμε δε κάθε φροντίδα, ώστε να αποκρύπτουμε τα πνευματικά κέρδη και να μην τα διακηρύσουμε όπως οι υποκριτές. Οι γραμματείς και οι φαρισαίοι υποκριτές, το παραμικρό που έκαναν ήθελαν να το γνωρίζει όλος ο κόσμος. Βλέπουμε την επιδεικτική προσευχή που κάνει ο φαρισαίος, ενώ βρίσκεται μέσα στο ναό, δίπλα στον τελώνι, κομπάζει, καυχέται μπροστά στον Θεό, στεκόμενος, μάλλον μπροστά στον εαυτό του, και επιδεικτικά αναφέρει τις νηστείες που κάνει και τα καλά έργα του. Όταν οι Φαρισαίοι έκαναν μία λαιμοσύνη, σάλπιζαν, έτσι ώστε ο κόσμος που άκουγε τη σάλπιγγα να καταλαβαίνει ότι τώρα ο Φαρισαίος κάνει ελεημοσύνη. Και γενικώς ό,τι έκαναν φρόντιζαν να φαίνεται, για να εκτιμώνται και να τιμώνται από τους ανθρώπους και να επαινώνται ως άγιοι, ως διδάσκαλοι, ως σοφοί και συνεπείς τηρητέ του νόμου. Εμείς όμως δεν πρέπει να κάνουμε έτσι. Πρέπει να αποκρύπτουμε τις αρετές, τους κόπους, τους πνευματικούς, τα πνευματικά κέρδη. Διότι όπως ακριβώς λέει για μας η κριτική, όταν αποκαλυφθεί ένας θησαυρός, διαρπάζεται και ως εκ τούτου καθίσταται πλέον δισεύρετος, διότι τρόπος και η αρετή, όταν δημοσιεύεται και την μαθαίνουν οι άνθρωποι, χάνει την αξία της και εξαφανίζεται. Είναι πολύ επιτυχημένο το παράδειγμα. Γι' αυτό βλέπετε οι άνθρωποι που έχουν ένα θησαυρό προσπαθούν να τον κρύψουν. Κάτω από ευτελή ρούχα, κάτω από ευτελή εμφάνιση γενικότερα, για να μην γίνουν στόχος των κλεπτών. Αυτοί που με αυταρέσκεια διηγούνται τα κατορθώματά τους, λέει αμά συγκλητική, εάν θέλουν να είναι ειλικρινείς, πρέπει να αποπειραθούν, να πούν και τα ελαττώματά τους. Αφού θέλεις να δημοσιεύεις τα καλά σου, να δημοσιεύσεις και τα κακά και τα ελαττώματα. Εφόσον δε αποκρύπτουν τα ελαττώματά τους για να μην τους κατηγορήσουν, πρέπει να προφυλάσσονται ώστε
και τα προτερήματά τους να μην διηγούνται στους ανθρώπους, για να μην χάσουν την αξία τους δια της κοινολογήσεως. Κοινολογία, με ομικρογιώτητα το κοι, είναι η δημοσιοποίηση. Αν λοιπόν κρύβεις τα λατώματά σου, γιατί δεν θέλεις να ντροπιαστείς μπροστά στους ανθρώπους, κρύψε και τις αρετές σου, για να μην τις χάσεις δια της δημοσίευσεως. Όσοι πράγματι ζουν εν αρέτος, για να αποφύγουν τον έπαινο και τη δόξα των ανθρώπων, διηγούνται σε αυτούς διάφορα μικροπτέσματα που συνήθως κάνουν οι άνθρωποι ως νέοι, διωγγώνοντες μάλιστα αυτά, ώστε να φαίνονται τρομακτικότερα. Έτσι έχουμε τον Άγιο Πορφύριο, που έλεγε, να και εγώ, λέει, μέχρι 12 ετών, πού ήμουνα? Ήμουνα μακριά από το Θεό. Και αυτά τα χρόνια, λέει, τι είναι, δεν είναι χαμένα χρόνια? Δεν ήμουνα στο Θεό. Από 12 ετών και μετά άρχισε να ασχολείται πολύ με το Θεό και προσπαθούσε να πάει στο Άγιον Όρος και τα κατάφερε τελικά σε ηλικία περίπου 14 ετών. Βλέπετε πόσο ο Άγιος εξευτέλιζε τον εαυτό του και έλεγε, ορίστε κι εγώ αμαρτωλός είμαι και έχω 12 χρόνια από τη ζωή μου χαμένα που δεν τα έδωσα στο Θεό. Βλέπετε, οι Άγιοι αποκρύπτουν τις αρετές τους και προβάλλουν τις αδυναμίες τους και τα μικροπτέσματά τους και τα λατώματά τους και αυτά που έκαναν ως νέοι, τα μικροπτέσματα, για να μην φαίνονται ενάρετοι στους ανθρώπους. Για να ασφαλίσουν δε την ψυχή τους από την υπερηφάνεια και για να μην χάσουν την αξία της αρετής επενούμενη υπό των ανθρώπων, αποκρύπτουν επιμελώς τα κατορθώματά τους. Γιατί όταν κανείς εισπράξει από τους ανθρώπους έπαινο για τα προτερήματά του, για τα έργα του, τα καλά, τις αρετές του κλπ, χάνει οπωσδήποτε το βραβείο του από το Θεό. Και όπως λέει το Ευαγγέλιο, θα ακούσει αυτός ο άνθρωπος από τον Θεό, απέλαβες τα αγαθά σου εν τη ζωή σου. Δεν έχεις να πάρεις πλέον τίποτε από τον Θεό όταν έχεις απολαύσει τα μπράβο και τον έπαινο των ανθρώπων. Αποκρύπτοντες τα αγαθά, τα καλά, τις αρετές, οι Άγιοι δεν διατρέχουν τον κίνδυνο να εξατμιστεί ο ζήλος των και να μαρανθεί προς την αρετή φιλοτιμία των. Γιατί όταν κανείς αποκαλύπτεται και επενείται γιατί είναι τόσο καλός, ο ζήλος του χάνεται, εξατμίζεται, μαραίνεται και η φιλοτιμία που είχε για την αρετή. Γιατί πλέον νιώθει σπουδαίος, μεγάλος, οπότε χάνει την χάρη του Θεού και δεν μπορεί να εργαστεί τίποτα το καλό. Γιατί χωρίς εμού, είπε ο Κύριος, ουδύναστε ποιήν ουδέν. Εάν υπερηφανεύεται ο άνθρωπος, χάνει τον Κύριο, χάνει τη Θεία Χάρη. Οπότε δεν μπορεί να κάνει τίποτε το καλό. Όπως ακριβώς λέει για μας η Εκκλησία, το κερί λιώνει όταν πλησιάζει την φωτιά, διότι ο τρόπος και η ψυχή παραλύει από τους επένους και χάνει την αγωνιστική της διάθεση. Είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η φράση, παραλύει η ψυχή. Με τους επένους γίνεται σαν παράλυτη η ψυχή και δεν μπορεί να εργαστεί πλέον το καλό, το αγαθό. Χάνει την αγωνιστικότητά της. Γι' αυτό και τα μπράβο, μπράβο, σε όλους κάνουν κακό και μάλιστα στα πικρά παιδιά. Γιατί δημιουργούν ψυχές παράλυτες που δεν έχουν αγωνιστικότητα για το καλό. Εφόσον μονάζουμε σε ένα κοινόβιο, πρέπει να προτιμούμε την υπακοή προς τους προϊσταμένους από την άσκηση. Γιατί η άσκηση μπορεί να μας γεννήσει την υπεροψία, ενώ η υπακοή διασφαλίζει το μοναχό με την ταπεινοφροσύνη. Και αν καταρθώσει κάτι καλό, το αποδίδει στην ευχή του
πνευματικού του οδηγού, στην ευχή του γέροντά του και όχι στον εαυτό του, στην χάρη που πήρε δια της υπακοής. Όταν όμως το κάνει από μόνος του το όποιο πνευματικό αγώνισμα, τότε υπάρχει ο κίνδυνος να δεχτεί το λογισμό της καινοδοξίας και της υπερηφάνειας, ότι με τη δύναμή του τα κατάφερε αυτά τα καλά και έτσι να τα χάσει όλα. Στο γεροντικό. Κάποτε ο Αββάς Ιωάννης ο Κολοβός εκάθετο στην εκκλησία και ανεστέναξε από κατάνοιξη, χωρίς να αντιληφθεί ότι όπισθεν του ευρίσκεται άλλος. Δηλαδή έτσι εξωτερικά εξέφρασε αυτό τον πόθο του για τον Θεό και την διάθεση της μετανοίας που υπήρχε μέσα στην καρδιά του και έβγαλε ένα στεναγμό. Αλλά πίσω του ήταν κάποιος. Μόλις γύρισε και τον είδε, το έβαλε μετάνοια και του είπε «Συγχώρησον με, Αββά, διότι ακόμα δεν έχω διδαχθεί πώς πρέπει να συμπεριφέρομαι». Δηλαδή ότι δεν πρέπει να φανερώνουμε, αυτό ήθελε να πει ο Άγιος, αυτά που ζούμε εσωτερικά, να μην τα φανερώνουμε δημόσια, γιατί τότε τα χάνουμε. Βέβαια, ο Άγιος το έκανε χωρίς να γνωρίζει ότι πίσω υπήρχε κάποιος που θα μπορούσε να τον ακούσει. Νόμιζε ότι είναι μόνος του. Ωστόσο, βλέπετε, πάλι ζητάει συγχώρεση. Ο Αββάς Ιωσήφ, που ασκήτευε στο Πηλούσιον, διηγήθηκε την κατωτέρω ωφέλιμη ιστορία. Όταν ήμουνα στο Σινά, παρέμενε και ένας αδελφός που ασκήτευε αυστηρότατα. Αυτός ήταν ωραίος και είχε αθλητικό παράστημα. Στη σύναξη των αδελφών ερχόταν φορώντας πολύ ραφό και μικρό παλιό επανοφόριο. Εγώ λοιπόν, βλέποντας αυτό να έρχεται συνεχώς στη σύναξη με την αμφίεση αυτή, η οποία δεν ήταν σύμφωνη με το μοναχικό σχήμα, έλαβα το θάρρος μια μέρα και του λέω «Αδελφέ μου, δεν παρατηρείς πως έρχονται οι αδελφοί στη σύναξη? Φέρουν απλά και ταπεινά ενδύματα και ομοιάζουν ως άγγελοι Θεού. Εσύ γιατί πάντοτε προσέρχεσαι με την εμφάνιση αυτή?» «Συγχώρησέ με, Αββά, δεν έχω άλλα να φορέσω», απάντησε. Αφού τελείωσε η συνάντηση, η σύναξη, πήγαμε μαζί στο κελίον μου και του έδωσε ένα κολόβιο και ό,τι άλλο είχε ανάγκη. Έκτοτε εφόρη τακτικά αυτά, όπως και οι άλλοι αδελφοί, και είτο πράγματι ως άγγελος Θεού. Κάποτε παρέστη ανάγκη στους πατέρες της Κήτης να αποστείλουν 10 αδελφούς ως επιτροπή στον βασιλέα. Μεταξύ αυτών που επρόκειτο να αποστείλουν, εξέλεξαν και τον εν λόγω αδελφόν. Αυτός μόλις έμαθε την εκλογή του, λυπήθηκε. Έβαλε μετάνοια στους αδελφούς και τους είπε «Πατέρες, συγχωρήσατε με και επιτρέψατε μου να μην λάβω μέρος στην επιτροπή που θα μεταβεί στο βασιλέα, διότι είμαι δούλος ενός μεγιστάνους και αν θα με αναγνωρίσει θα με υποχρεώσει να αποβάλω το μοναχικό σχήμα και να γίνω πάλι δούλος του». Κατόπιν της παρακλήσεως αυτής οι πατέρες δεν επέμειναν και τον αποστολή τους πληροφορήθησαν από κάποιον που εγνώριζε καλά τον εν λόγω αδελφών ότι δεν ήταν δούλος, απέναντίας ήταν στρατιωτικός διοικητής μιας επαρχίας. Για να μην αναγνωριστεί δε και ενοχληθεί από τους ανθρώπους, οι οποίοι από σεβασμό και περιέργεια θα έπρεπε να τον δουν, προφασίστηκε αυτό για να αποφύγει την αποστολή στα ανάκτορα. Με αυτόν τον τρόπο οι πατέρες απέφευγαν την δόξα του κόσμου και τις περιποιήσεις των ανθρώπων. Φρόντιζαν να κάνουν την αρετή κρυφά. Ένας γέρον ασκητής έλεγε «Ή να αποφεύγεις τους ανθρώπους δια της εξ αυτών φυγής ή να εμπέζεις τον κόσμο προσποιούμενος εις τους ανθρώπους των μωρών για να μην σε επαινούν».
ή φεύγουν φεύγε τους ανθρώπους ή εμπέζουν έμπαιξον το κόσμο και τις ανθρώπεις μωρών σε αυτόν ως τα πολλά ποιόν. Ή θα φεύγεις μακριά από τους ανθρώπους ή αν ανακατεύσαι με τους ανθρώπους να κάνεις λέει τον μωρό, τον τρελό για να μην σε επαινούν και χάνεις έτσι το μισθό σου τον ουράνιο. Του Αγίου Εφραίμ του Σύρου. Αδελφέ μου, εάν εγκατέλειψες τον κοσμικό βίο, εάν εγκαταλείψεις τον κοσμικό βίο και φύγεις μακράν από τον τόπο σου και του συγγενείς σου για να υπηρετήσεις τον Κύριο σε τόπο που θα σε εγκαταστήσει ο ίδιος, πρόσεξε να μη σε παρασύρει καμία κρυφή ματαιοδοξία και θελήσεις να ακουστεί το όνομά σου στη νέα σου πνευματική πατρίδα. Αλλά κι αν ακόμα διετέλεσες μέγας και εξακουστός άρχων στη χώρα σου, να πεις στο λογισμό σου και στους άλλους ανθρώπους αυτό που έλεγε ο προφητάναξ Δαβίδ: «Πτωχός και παίνεις είμαι εγώ». Τότε ασφαλώς και ο Θεός θα φροντίζει για σένα και θα σε υψώσει. Πρόσχε λοιπόν να μην σε παρασύρει κάποια κρυφή ματαιοδοξία και θελήσεις να ακουστεί το όνομά σου στη νέα σου πνευματική πατρίδα, εκεί που θα πας. Πρόντεσαι να κρυφτείς, ακόμα και αν ήσουν μεγάλος και σπουδαίος στον κόσμο, να πεις στο λογισμό σου και στους άλλους ανθρώπους ότι είμαι ένα τίποτα, είμαι φτωχός και παίνεις. Και τότε θα σε υψώσει ο Θεός. Μη ζητάς λοιπόν να αυτοϋψωθείς. Μην επιδεικνύεις έξω στους ανθρώπους ευλάβεια, ο μοναχή. Εις δε το κελίο σου, όταν βρίσκεσαι μόνος σου και δεν σε βλέπουν οι άνθρωποι, αδιαφορία. Εάν συμπεριφέρεσαι με την υποκρισία αυτή, ασφαλώς θα είσαι όμοιος με καλυμάρμαρους τάφους, οι οποίοι απ' έξω μεν φαίνονται λευκοί και ωραίοι, από μέσα όμως είναι γεμάτοι από σκελετούς νεκρών και από άλλες ακαθαρσίες. Βλέπετε, ο υποκριτής που θέλει τη δόξα των ανθρώπων μοιάζει με τους Φαρισαίους και τους γραμματείς που άκουσαν τα γουέα από τον Κύριο και οι οποίοι ονομάστηκαν από τον Κύριο τάφοι και κονιαμένοι. Τάφοι δηλαδή οι οποίοι έχουν αυτό το κονίαμα, εξωτερικά είναι περιποιημένοι, ασβεστωμένοι κλπ. Ή έχουν ωραία μάρμαρα και από μέσα είναι γεμάτοι με δυσόδη ακαθαρσία, όπως είναι οι λιωμένες ανθρώπινες σάρκες. Εις όλα τα μέρη ο ίδιος Θεός υπάρχει, προς τον οποίο πρέπει να αποβλέπεις πάντοτε και να κάνεις όσα πρέπει. Τότε ασφαλώς ποτέ δεν θα αμαρτήσεις. Μη ζητάς λοιπόν να φανείς τους ανθρώπους, να δοξευτείς από τους ανθρώπους, αλλά από τον Θεό. Και όπως συμπεριφέρεσαι όταν είσαι μόνος σου, μέσα στο δωμάτιό σου, στο κελί σου, με την ίδια ευλάβεια να συμπεριφέρεσαι και έξω. Και με την ευλάβεια που δείχνεις έξω να είσαι και μέσα στο σπίτι σου όταν είσαι μόνος. Αλλιώς, αν μέσα στο σπίτι είσαι αδιάφορος και εξωτερικά συμπεριφέρεσαι ως ευλαβής, είσαι ένας υποκριτής. Σπίτι, λέει ο Άγιος Εφραίμ, το οποίο έκτισαν επάνω στην άμμο, δεν είναι δυνατόν να σταθεί. Αλλά και άσκησης που είναι ανακατεμένη με επιθυμία να αρέσει στους ανθρώπους, δεν είναι δυνατόν να διατηρηθεί. Εκείνος που εκτελεί το μοναχικό έργο, αλλά και το έργο γενικότερα της αρετής με φόβο Θεού, ποτέ δεν θα χάσει την αξία του. Όπως ο εργαζόμενος σε ευσυνείδητο εργοδότη δεν χάνει το μισθό του. Μέχρι πότε η γη μπορεί να αποκρύπτει το σπόρο που έχει σπαρεί εντός της? Ασφαλώς, μόλις η γη δεχθεί την πρώτη βροχή, τότε θα εκβλαστήσει περισσότερα και ωραιότερα αυτά που έχουν σπαρεί μέσα της. Έτσι λοιπόν και εσύ, θα είναι να πει ο Άγιος Εφραίμ, να σπέρνεις για τον Θεό και ο Θεός
Εάν θέλει, θα σε φανερώσει στους ανθρώπους. Αλλά όχι για την δόξα τη δική σου, για τη δόξα του Θεού. Και επειδή εσύ δοξάζεις τον Θεό, τότε θα παραχωρήσει ο Θεός να δοξαστείς κι εσύ. Και εσύ λοιπόν, αγαπητέ μου, λέει ο Βάς Εφραίμ, ο Άγιος Εφραίμ, να εργαστείς κρυπτός και χωρίς επίδειξη της εντολής του Θεού. Ο δε Θεός θα σου ανταποδώσει τον κόπο σου φανερός, με αξιοζήλευτο λαμπρότητα ενώπιον όλων, εάν η εργασία σου εφελκύσει την εκτίμηση των αδελφών σου και σε θεωρήσουν αυτοί ως καθαρό χρυσάφι, εσύ να έχεις τη γνώμη για τον εαυτό σου ότι είσαι πράγμα ευτελές και τυποτένιο. Με τις σκέψεις αυτές θα αποφύγεις την υπερηφάνεια, την οποία μισεί και ο Θεός, αλλά μισούν και οι άνθρωποι. Ακόμα και αν οι άνθρωποι σε επαινούν, γιατί έχουν έτσι καλή ψυχή, καλή καρδιά, εσύ να λες ότι είμαι ένα τίποτα, ένα μηδέν. Πρόσεχε, αγαπητέ μου, να μη νοσταλγήσεις τιμές περισσότερες, διότι τότε υπάρχει κίνδυνος να καταστήσει τον εαυτό σου ενώπιον των ανθρώπων άτιμο και πονίδιστο. Πραγματική τιμή για τον άνθρωπο είναι να εκτελεί όλα όσα θέλει ο Θεός. Μεγάλη δε ατιμία για αυτόν να παραβαίνει τις εντολές του. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Αληθινή τιμή είναι να τηρείς τις Θείες εντολές. Και αληθινή ατιμία είναι να τις παραβαίνεις. Τότε γίνεται πραγματικά ο άνθρωπος άδοξος, άτιμος, περιφρονημένος, καταφρονημένος, εξουδενωμένος. Όχι όταν σε περιφρονούν, σε βρίζουν, σε εξουδενώνουν οι άνθρωποι, αλλά όταν εσύ παραβαίνεις το νόμο του Θεού. Μπορεί να σε τιμούν οι άνθρωποι, ενώ εσύ είσαι υποκριτής και εσύ να κομπάζεις. Αυτό όμως είναι μεγίστη έτσι, ζημία πνευματική για σένα. Όταν υποφέρεις επειδή δεν τηρείς το θέλημα του Θεού, ξεχρεώνεις κάπως. Αλλά όταν δοξάζεσαι ενώ είσαι παραβάτης του νόμου του Θεού, αυτό βέβαια είναι όλεθρος, είναι τρομερή ζημία για τον άνθρωπο. Όταν κάνεις το καλό και επαινείς από τους ανθρώπους, θα πρέπει να προσέχεις πολύ να μην δέχεσαι αυτόν τον έπαινο. Γιατί αν τον δέχεσαι, χάνεις τότε το μισθό σου από τον Θεό. Εάν τον καταπτύσεις, τον φτύνεις, έτσι τον περιφρονείς και λες «Θεέ μου, όχι σε μένα, αλλά σε σένα δώσει δόξα», δεν δέχεσαι τον έπαινο των ανθρώπων, τότε έχεις το μισθό σου ακέραιο από τον Θεό. Εξαρτάται βέβαια, όσο εξαρτάται βέβαια από εσένα, θα πρέπει να φροντίζεις να μην γίνεται γνωστό το καλό σου έργο στους ανθρώπους. Όσο είναι δυνατόν να το κρύβεις. Γιατί κάθε καλό, κάθε άσκηση, κάθε αρετή που δημοσιοποιείται, είναι σαν χαμένη. Εάν ο άνθρωπος δεχτεί έπαινο και αποδεχτεί τον έπαινο από τους ανθρώπους για αυτή την αρετή. Το Αβά Ισαΐου έχει πάρα πολλά και ωραία κείμενα ο Ευεργετινός έτσι σε αυτό το θέμα της καινοδοξίας, της ανθρωπαρέσκειας, γιατί είναι ένα θέμα που πάρα πολύ μας ταλαιπωρεί όλους και γίνεται αιτία να χαθούν οι κόποι του ανθρώπου, αν δεν προσέξει. Εάν ευρίσκεσαι μέσα εις πολιτεία και κοπιάζεις σωματικά προς δόξαν Θεού και οι άνθρωποι το αντιληφθούν και σε μακαρίσουν, τιμώντεσαι για την αρετήν αυτήν, να εγκαταλείψεις την πολιτεία αυτή και να μεταβήσεις σε άλλη, για να μην πάει χαμένος ο κόπος σου για την αρετή. Έτσι όταν είναι μάλιστα και μικρή η πολιτεία και όλοι λίγο πολύ είναι γνωστοί και γίνει γνωστή η αρετή σου, η προσπάθειά σου, η πνευματική και αρχίζουν να σε επαινούν, σήκω και φύγε, λέει ο Βάσης Ισαΐας. Για να μην πάει χαμένος ο κόπος αρετή σου από τους πολλούς επαίνους που θα ακούσεις. Εάν πράγματι διέφυγες τον κίνδυνο της καινοδοξίας, τότε δεν πρέπει να προσέχεις στις κρίσεις των ανθρώπων.
Διότι όπως γνωρίζεις, βλέπει ο Θεός τα καλά σου έργα και συμφωνεί μαζί σου. Εάν δεν παρήλθες την καινοδοξία, μη πρόσχεις την ανθρωπότητη. Ειδός ότι εις όποιης συμπίθετέσαι και ο Θεός. Εάν θέλεις να ευαρεστήσεις τον Θεό, μην προσέχεις τους ανθρώπους. Δηλαδή, τι εντύπωση έχεις εσύ δημιουργήσει απέναντι στους άλλους ανθρώπους. Αν σε εκτιμούν, αν σε αγαπούν, αν σε αποδέχονται ή όχι. Σου αρκεί το ότι έχεις τον Θεό μαζί σου, που βλέπει τα καλά σου έργα και συμφωνεί μαζί σου. Εκείνος ο οποίος κοπιάζει και αγωνίζεται για την αρετή και δεν φροντίζει να αποκρύπτεται, ώστε να μην αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι την καλή του αυτή εργασία, μοιάζει προς οικίαν, μοιάζει με ένα σπίτι, τις οποίες έχουν αφαιρεθεί η θύρα και τα παράθυρα. Και ως εκ τούτου, ευκόλως εισέρχεται εντός αυτής οποιοδήποτε ερπετό θελήσει. Αν δεν κρύβεις λοιπόν την πνευματική σου εργασία, μοιάζει με ένα σπίτι που δεν έχει πόρτες και παράθυρα. Οπότε όποιος θέλει μπαίνει και βγαίνει. Οποιοδήποτε ζώο, ερπετό, οποιοδήποτε ακαθαρσία. Μπορεί να ρυπώσει έτσι αυτό το σπίτι που είναι ανοιχτό. Όπως ακριβώς η σκουριά κατατρώει τον σίδερο, λέει στη συνέχεια ο Βασιλείας, ότι ο τρόπος και ο έπαινος των ανθρώπων διαφθείρει την καρδία, εφόσον ο επαινούμενος βεβαίως πιστεύσει τον έπαινο. Πολλές φορές δυστυχώς οι άνθρωποι έχουμε κριτήριο για να γνωρίσουμε τον εαυτό μας τα λόγια των άλλων. Και αν ο άλλος μας πει μια καλή κουβέντα, πειθόμεθα, συμφωνούμε, αποδεχόμαστε και νομίζουμε ότι είμαστε όντως αυτό που λέει ο επαινών ημάς. Ή από την άλλη πλευρά, όταν κάποιος μας μαλώσει, μας κάνει μια παρατήρηση, αμέσως επηρεαζόμαστε αρνητικά και αρχίζουμε να καταθλιβόμαστε και να νομίσουμε ότι όντως αυτό που είπε έτσι είναι. Πολλές φορές δεν είναι έτσι. Οι άνθρωποι έχουν πολύ επιφανειακά κριτήρια και είτε μας δοξάζουν ενώ δεν πρέπει, είτε μας κατηγορούν επίσης ενώ δεν ισχύει αυτό για το οποίο μας κατηγορούν. Ποιο είναι το ασφαλές? Το ασφαλές είναι ο άνθρωπος να κρίνει ο ίδιος τον εαυτό του με βάση τη συνείδησή του και τον νόμο του Θεού και να μην επηρεάζεται είτε από τις θετικές κρίσεις είτε από τις αρνητικές κρίσεις των άλλων. Βεβαίως, αν είναι πνευματικά έξυπνος, οποιαδήποτε αρνητική κρίση αν ακούσει θα την εξετάζει, θα την απορρίπτει αμέσως, γιατί υπάρχει και η πιθανότητα να μην έχει αντιληφθεί ένα του ελάττωμα, μια κακία που έχει. Και τότε θα αποκομίσει πολύ σπουδαίο κέρδος, εάν βρει ακόμα ένα ελάττωμα που έχει, κρυμμένο. Και αν διαπιστώσει ότι δεν το έχει αυτό που του προσάπτουν ως ελάττωμα, δεν ισχύει γι' αυτόν η κατηγορία, τότε πάλι να ευχαριστήσει, να δοξάσει τον Θεό, αλλά και να λάβει τα μέτρα του για να μην πέσει σε αυτό για το οποίο τον κατηγορούν. Όπως ακριβώς, λέει στη συνέχεια ο Βάσης Αΐας, ο αναρριχόμενος θάμνος, ο σμίλαξ, εξαφανίζει τον καρπό όταν αναρριχηθεί επάνω στην άμπελο, διουτοτρόπος και η καινοδοξία καταστρέφει τους πνευματικούς καρπούς του μοναχού όταν καταλάβει και κατακτήσει την καρδία του. Ξέρουμε, ας πούμε, τον Κισό. Αυτός προσκολάται σε ένα δέντρο και τρέφεται από αυτό. Είναι σαν ένα παράσιτο. Και αν κανείς δεν προσέξει και δεν κόψει τον Κισό, αυτό το αναρριχόμενο φυτό σιγά σιγά πνίγει το δέντρο και το ξεραίνει. Έτσι λοιπόν και η καινοδοξία καταστρέφει τους πνευματικούς καρπούς του πνευματικού αγωνιστή. Εάν
καταφέρει να εισέλθει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου και κατακτήσει την καρδιά του, τότε ο άνθρωπος πνευματικά πεθαίνει. Γιατί ό,τι κάνει, το κάνει για να φανεί στους ανθρώπους και δεν έχει να λάβει πλέον τίποτε από τον Θεό. Έχω λοιπόν τη γνώμη, λέει ο Βάσης Άγιος, ότι είναι μεγάλο πράγμα και πολύτιμο το να νικήσει ο μοναχός και γενικότερα ο πνευματικός αγωνιστής την γενοδοξία και να προκόψει στην πραγματική θεογνωσία. Αν ο άνθρωπος δεν διώξει την γενοδοξία, δεν μπορεί να γνωρίσει αληθινά το Θεό που είναι ταπεινός. Αυτός ο οποίος θα εμπλακεί στις αισχρές παγίδες της γενοδοξίας, του φοβερού αυτού πάθους, χάνει την ειρήνη της ψυχής του. Όντως, ο γενόδοξος ποτέ δεν έχει ειρήνη. Γιατί πάντοτε αγωνιά τι εντύπωση προκαλεί στο περιβάλλον του. Αν αρέσει στους ανθρώπους, αν τον αποδέχονται, αν τους κάνει καλή εντύπωση και δεν έχει ποτέ εσωτερική ειρήνη. Αυτός λοιπόν που θα εμπλακεί στις αισχρές αυτές παγίδες της κοινοδοξίας είναι σε διαρκή ταραχή και επίσης σκληραίνει η καρδία του απέναντι των Αγίων του Θεού. Προσέξτε το αυτό. Απέναντι των ανθρώπων που πραγματικά αγωνίζονται πνευματικά με τον σωστό τρόπο. Γίνεται σκληρός απέναντι τους. Γιατί διαισθάνεται την αλήθεια που υπάρχει σε αυτούς και το ψέμα που υπάρχει στον ίδιο. Γεμίζει με φθόνο απέναντι στους Αγίους, στους τίμιους εργάτες των εντολών του Θεού. Και ακόμα ο υποκριτής, ο άνθρωπος ο κενόδοξος, σφάζεται από τον δαίμονα του φθόνου στα σπλάχνα του. Κάθε φορά που βλέπει την πρόοδο των αδελφών του και το τέλος όλων αυτών των κακιών είναι η υπό του Θεού μισουμένη υψηλοφροσύνη στην οποία καταβαραθρούται ο κενόδοξος. Μετά από την κενοδοξία που δεν καταπολεμείται, προχωρεί ο άνθρωπος στην υπερηφάνεια, στον εγωισμό, στην φοβερότερη ακαθαρσία, την ίηση, την έπαρση και πέφτει στα βάραθρα της απολίας μετά. Βλέπουμε πόσα φοβερά κακά προξενεί η καινοδοξία στον άνθρωπο. «Εσύ δε, ο πιστέ», συνεχίζει ο Βάσης Ισαΐας, «φρόντιζε να έχεις αποκεκριμένους από τους ανθρώπους τους σκόπους που καταβάλεις για την αρετή. Αν είσαι πνευματικά έξυπνος, κρύβε κάθε κόπο που κάνεις για χάρη της αρετής». Πρόσεξε το ωραίο αυτό μυστικό, να μην το προδώσει η γλώσσα σου και ότι ο τρόπος σε παραδώσει στους εχθρούς σου. Εάν επιθυμείς ο Κύριος να παραβλέψει τις αμαρτίες σου κατά την ημέρα της κρίσεως, πρέπει και εσύ να προσέξεις να μην φανερώσεις στους ανθρώπους τις αρετές σου κατά την παρούσα ζωή. Βλέπετε, υπάρχει μία αντιστοιχία, μία αναλογία. Εάν εσύ δεν φανερώνεις τα καλά σου εδώ στη γη, στους ανθρώπους, δεν θα φανερώσει και ο Θεός τις αμαρτίες σου κατά την ημέρα της κρίσεως. Τις αμαρτίες που εννοείται εξομολογήθηκες και μετανόησες γι' αυτές. Διότι, λέει ο Βάσης Ισαΐας, αυτό που θα κάνουμε εμείς για τις αρετές μας, θα κάνει και ο Θεός για τις αμαρτίες μας. Έκρυψες τις αρετές σου από τους ανθρώπους, θα κρύψει και ο Θεός τις αμαρτίες σου. Φανέρωσες τις αρετές σου στους ανθρώπους για να κερδίσεις τα μπράβο και τον έπαινο, θα φανερώσει και ο Θεός τις αμαρτίες σου κατά τη φοβερά ημέρα της κρίσεως ενώπιον όλων των ανθρώπων και θα γίνεις ένα παγκόσμιο ρεζίλι. Όταν αποκρύπτεις τις αρετές σου,
Μη νομίζεις ότι τάχα εκτελείς δικαιοσύνη, ώστε να καυχάσαι γι' αυτό. Δικαιοσύνη είναι όχι μόνο να αποκρύψεις αρετές σου, αλλά και τίποτε να μη σκέφτεσαι από όσα έχουν απαγορευτεί. Κρύψας αρετήν μη επέρου δικαιοσύνην εκτελών. Δικαιοσύνη γαρεστήν ου μόνο το κρύπτην τα καλά, αλλά και το μηδέν εννοήν των απηγορευμένων. Να μην έχεις και καμιά σκέψη που δεν αρέσει στον Θεό. Αυτό είναι αληθινή αρετή. Όχι μόνο λοιπόν το να κρύβεις τα καλά, αλλά και να μην σκέφτεσαι ότι είσαι ενάρετος και ότι είσαι καλός και μπράβο σου που κρύβεις τα καλά σου. Πάλι πέφτεις στον εσωτερικό αυτοέπαινο, στην αυταρέσκεια. Γίνεσαι ένας νάρκισσος που αυτοθαυμάζεσαι. Βλέπετε πόσο λεπτή είναι η πνευματική ζωή και η πνευματική εργασία. Αληθινά ενάρετος δεν είναι αυτός που απλώς κρύβει από τους ανθρώπους τα καλά του και μέσα του αυτοθαυμάζεται και αυτοεπαινείται και λέει «Τι καλός που είμαι, πόσο ταπεινός είμαι». Αυτός δεν αρέσει στο Θεό. Θα πρέπει και μέσα σου να λες ότι δεν είμαι καλός. Δεν αξίζω τίποτε, δεν κάνω τίποτε ουσιαστικά. Δεν είναι κάτι σπουδαίο αυτό που κάνω, που κρύβω την αρετή μου. Και το τελευταίο από τα αποφθέγματα του Αββά Ισαΐα. Να προφυλάσεις τους λόγους σου από καυχήματα ενώπιον των ανθρώπων. Τας δε ανεκφράστους σκέψη σου από την εσωτερική αυταρέσκεια, ότι τάχα κάτι είσαι, δηλαδή την ίηση. Για να μην παραχωρήσει ο Θεός να περιπέσεις στις αντίθετες κακίες και έτσι να πράξεις τα αντίθετα εκείνων για τα οποία καυχάσαι. Να μην καυχέσαι λοιπόν για τα καλά σου έργα μπροστά στους ανθρώπους. Αυτό είναι το ένα. Αλλά και μέσα σου να μην κάνεις σκέψεις αυταρέσκειας. Ότι τάχατες είσαι καλός, ότι είσαι κάτι, ότι είσαι σπουδαίος. Γιατί αλλιώς θα παραχωρήσει ο Θεός και θα πέσεις στις αντίθετες κακίες από τις αρετές για τις οποίες καυχάσαι ότι κατάφερες. Και έχει μια υποσημείωση εδώ ο Ευεργετινός. Θαυμάσια ο Αββάς Ισαΐας διακρίνει τις δύο μορφές του εγωισμού. Η πρώτη μορφή είναι αυτή που σπρώχνει τον άνθρωπο σε καυχησιολογία. Είναι η καύχηση. Είναι μορφή εγωισμού η καύχηση. Ξέρεις εγώ τι είμαι, τι έκανα στη ζωή μου κλπ. Και η άλλη έχει τη μορφή της εσωτερικής αυταρέσκειας. Είναι η ίηση και αυτή είναι πάλι μορφή εγωισμού. Ούτε λοιπόν εξωτερικά να καυχάσαι στους ανθρώπους μπροστά, ούτε εσωτερικά μέσα σου να καυχάσαι, να αυτοεπαινείσαι. Και έτσι να αυξάνει μέσα σου η ιδέα ότι είσαι κάποιον τι. Να αυξάνει μέσα σου η ίηση. Πολύ λοιπόν προσοχή. Μη λησμονείς δε ότι η επιτυχία του αγαθού δεν είναι αποτέλεσμα της ανθρώπινης μόνο δραστηριότητας, αλλά και της Θείας Χάριτος, η οποία συνεργάζεται με τον ταπεινό και όχι με τον υπερήφανο. Αν θέλεις να πετύχεις πραγματικά κάτι καλό, θα πρέπει να συνεργαστείς με τον Θεό, με τη Θεία Χάρη. Και τότε υπάρχει η Θεία Χάρης διαθέσιμη για σένα όταν είσαι ταπεινός. Όταν έχεις καύχηση, είτε μπροστά στους ανθρώπους, είτε μέσα σου, τότε δεν έχεις χάρη Θεού και δεν έχεις τη δυνατότητα πλέον να κάνεις τίποτε το καλό. Γιατί χωρίς εμού, όπως λέγει ο Κύριος, ουδύναστε ποιήν ουδέν. Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε. Και θα πούμε και λίγα από τον Αββά Ισαάκ και θα σταματήσουμε.
Ο Κίον, ο σκύλος δηλαδή, που γλύφει τη λίμα, πίνει το αίμα του χωρίς να αντιλαμβάνεται τη ζημιά, επειδή γλυκαίνεται από το αίμα του. Το ίδιο παθαίνει και ο μοναχός και γενικά ο πνευματικός εργάτης, που ευχαριστείται από την καινοδοξία. Είναι σαν το σκύλο που γλύφει τη λίμα και πίνει το αίμα του. Η καινοδοξία δηλαδή είναι ένα αυτοπλήγωμα, είναι μια αυτοκαταστροφή, όπως και όλα τα πάθη. Αλλά η καινοδοξία έχει και μία γλύκα, όποια γλύκα έχει και το αίμα που γλύφει ο σκύλος, το αίμα του. Δεν αντιλαμβάνεται ο μοναχός που έχει καινοδοξία και ο πιστός γενικά που ευχαριστείται από την καινοδοξία, ότι διά της καινοδοξίας καταπίνει την πνευματική του ζωή και την εξαφανίζει. Ο ίδιος με το έργο αυτό της καινοδοξίας καταστρέφει το πνευματικό του έργο, τις πνευματικούς του κόπους. Δεν αντιλαμβάνεται τη βλάβη αυτή εξαιτίας της λυκύτητας που προκαλεί σε αυτόν προς στιγμήν το πάθος της καινοδοξίας. Όταν πάψει ο έπαινος των ανθρώπων, τότε αισθάνεται πραγματικά ο άνθρωπος, ο καινόδοξος, την κουφότητά του, το κενό του, το ότι δεν έχει τίποτε. Η δόξα του κόσμου τούτου, την οποία εξασφαλίζουν οι άνθρωποι με τους επένους τους, μοιάζει με βράχο που βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και δεν φαίνεται, επειδή τον σκεπάζουν τα ύδατα. Είναι οι λεγόμενοι ύφαλοι, οι οποίοι είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι για τα πλοία και για τους καπεταναίους, οι οποίοι δεν γνωρίζουν πού υπάρχουν αυτοί οι ύφαλοι. Πέφτει επάνω το πλοίο και τρυπάει και μπορεί και να βουλιάξει. Έτσι είναι και η καινοδοξία, η δόξα μάλλον των ανθρώπων. Μοιάζει με υφάλους, με βράχια που είναι κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, δεν φαίνονται. Την παρουσία του επικίνδυνου αυτού βράχου δεν την υποπτεύεται ο ναύτης που περνά με το πλοίο του από επάνω. Γι' αυτό και ανύποπτος πέφτει πάνω στον ύφαλο αυτό βράχο, οπότε ανοίγει στο πλοίο ο πι, γεμίζει από τη θάλασσα και αμέσως βυθίζεται. Το ίδιο κακό επιφέρει στον άνθρωπο και η καινοδοξία. Δεν σταματά από του να βάζει μέσα στην ψυχή εκείνου που προσέκρουσε πάνω σε αυτήν τα πικρά και αφρισμένα κύματα της κοσμικής ματαιότητος, έως ότου τον βυθίσει σε διάφορα πάθη και τον καταστρέψει. Για αυτή την καινοδοξία είπαν οι πατέρες ότι εξαιτίας της τα πάθη που καταρχήν ενίκησε ο μοναχός με σκληρή και μακροχρόνια άσκηση σύντομα επανέρχονται και ξαναζωντανεύουν στη ψυχή. Και έτσι έχουμε ανθρώπους που ξεκίνησαν καλά την πνευματική ζωή, είτε έγιναν μοναχοί, είτε μπήκαν μέσα στην εκκλησία, έγιναν κληρικοί, διάκονοι, ιερείς και έχασαν την πορεία, έχασαν το δρόμο. Όσο μεγάλωναν, έπεσαν σε αυτό το σκόπελο, σε αυτό τον ύφαλο, σε αυτό το βράχο, τον κρυμμένο που λέγεται καινοδοξία και καταστράφηκαν. Δηλαδή άρχισαν να δέχονται τους επένους και τα μπράβο των ανθρώπων, οι οποίοι είναι εύκολοι σε αυτά, δεν τους κοστίζει άρρωστε τίποτε, και δέχτηκαν αυτούς τους επένους και έτσι καταστράφηκαν. Γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή και να μην κανείς εφησυχάζει, να μην κανείς πέφτει σε αδιαφορία, σε αμέλεια, επειδή κατάφερε κάποιες πνευματικές νίκες. Θα πρέπει να φυλάξει αυτές τις πνευματικές νίκες μέχρι τέλους και να κατορθώσει και άλλες, να ανέβει ψηλότερα και συνεχώς να ανεβαίνει για να μην χάσει και αυτά που ήδη έχει. Μεγάλη προσοχή λοιπόν σε αυτό το κορυφαίο πάθος της καινοδοξίας της ανθρωπαρέσκειας, που εκδηλώνεται ως καυχησιολογία,
εξωτερικά προς τους ανθρώπους, αλλά και ως εσωτερικός αυτοέπαινος, ως εσωτερική καύχηση, η οποία αυξάνει την ίηση. Και οι δύο μορφές καταστρέφουν τον άνθρωπο, εάν ο άνθρωπος δεν διορθωθεί. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει ο άνθρωπος να δέχεται τους επαίνους που του δίνουν οι άλλοι και ο ίδιος όταν κατορθώσει κάτι καλό να μην δέχεται και τους επαίνους από μέσα του, είτε από τον κακό εαυτό του, είτε από τους δαίμονες. Γιατί και οι δαίμονες σπέβδουν να επενέσουν τον άνθρωπο, γιατί ξέρουν πολύ καλά τι ζημιά κάνει ο έπαινος στον άνθρωπο. Και του βάζουν λογισμούς λοιπόν επαίνου, αυταρέσκειας, αυτοΐψωσης, για να τον καταστρέψουν. Προσοχή σε όλα αυτά και πρώτα ο Θεός θα συνεχίσουμε, γιατί το θέμα είναι πολύ σπουδαίο και πολύ μεγάλο. Το δε Θεό ημών δόξα πάντοτε. Νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.